Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Ακόμη ένα πακέτο από Gearbest, είναι το δεύτερο της σειράς. Στο προηγούμενο και στο σημερινό βλέπετε κάποιες αλλαγές στο unboxing, όπως το ότι δεν βλέπετε το πρόσωπό μου. Απλά είπα να το κάνω σαν αλλαγή, έτσι να υπάρχει μια ποικιλία στα βίντεο, να εστιάζουμε λίγο περισσότερο στα πραγματάκια τα οποία θα ανοίξω. Ας πάμε να δούμε τι έχει όμως μέσα, είναι μεγάλο πακέτο όπως μπορείτε να διακρίνετε σε σχέση με τα χέρια μου και πιστέψτε μου είναι σχεδόν τεράστια τα χέρια μου. Οπότε πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Ε, για, και για αυτό και για το επόμενο, περίμενα πώ και πώ. Το επόμενο, ακόμη έρχεται είναι στον δρόμο. Για κάποιο λόγο, να τα πήρα και τα τρία μαζί. Ήταν μια παραγγελία μου, την έσπασαν σε τρία κομμάτια. Κάποιε φορέ το κάνει αυτό το Gearbest. Γι' αυτό τσεκάρετε. Αν πάρετε μεγάλε παραγγελίε, να τσεκάρετε ότι όντω θα έρθει σε ένα πακέτο, ή σε δύο, ή σε τρία. Μην απορείτε γιατί ήρθαν τα μισά. Γιατί εγώ την πρώτη φορά που δεν ήξερα, την πάτησα και ανησυχούσα. Οπότε πάμε να δούμε τι έχει αυτό μέσα. Το πρώτο πράγμα και θα βγάλω το πιο μεγάλο απ' όλα είναι... Αχ! Επιτέλους! Ήρθε! Είναι αυτό εδώ! Ω oh, ναι, oh, ναι! Πρόσφατα είδατε ένα βίντεο που έκανα με ένα φίλο και συμφοιτητή, το Μιχάλη, σχετικά με το Arduino και στο οποίο το έλεγα συνέχεια λάθος και το πείραμα του θερμοκηπίου, ένα εκπαιδευτικό προγραμματάκι που έκανε, μια, ένα πείραμα μάλλον το οποίο έκανε με τη χρήση Arduino. Το Arduino είναι μια πλακέτα η οποία σου επιτρέπει, στην ουσία ελεγκτής από όσο έχω καταλάβει, που σου επιτρέπει να και να την προγραμματίσει και να δημιουργήσεις διάφορα projectάκια ηλεκτρονικής φύσεως και όχι μόνο. Πήρα ένα απλό kit, σας το είχα ποστάρει, το βρήκα σε προσφορά εγώ 16 ευρώ, το αγόρασα γιατί πραγματικά ήταν η μέρες που είχα κάνει το βίντεο και δεν μπορούσα να κρατηθώ. Οπότε με το που μπροστά μου λέω: Εδώ είναι. Η κανονική του τιμή νομίζω έχει 18-19. Εγώ το είχα βρει σε προσφορά γύρω στα 16 πριν από 25 μέρε. Το πήρα είναι το Fanduin το συγκεκριμένο. Είναι μια. Όχι μη τασιών πλακέτα. Είναι μια εναλλαγή του Arduino. Ακριβώ το ίδιο πράγμα. Διαφορετικού κατασκευαστή από όσο ξέρω. Όπω έχω καταλάβει, και έρχεται σε kit. Χρήσιμο είναι, αν κάποιος είναι αρχάριος όπως και εγώ, να πάρει ένα kit, όπως το συγκεκριμένο, το οποίο τι περιλαμβάνει. Το, περιλαμβάνει για αρχή την πλακέτα. Η πλακέτα είναι αυτή εδώ. Είναι μέσα σε αντιστατική σακούλα. Όπως γρα, βλέπετε γράφει Fanduino, ε, Uno Fanduino. δεν είναι το Arduino το, Arduino, το original αλλά όπω είπα διαφορετική έκδοση βλέπουμε εδώ πέρα το chip έχουμε διάφορες υποδοχές για να συνδέσουμε διάφορα εξαρτήματα, καλώδια, αντιστάσεις επίσης εδώ πέρα GSP και ναι, βασικά στην ουσία είμαι λίγο αδαή. Θα σα γελάσω ότι είναι όλα αυτά. Αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι εδώ πέρα παίρνει τροφοδοσία. 3,3 volt, 5 5V, reset. Το ground φαντάζομαι εδώ πέρα. Ε, analog in. Εδώ πρέπει να είναι για τον ήχο και για διάφορε άλλε συνδέσει πάνω αναλογικέ. Εδώ πέρα έχουμε το ψηφιακό κομμάτι. Αυτό εδώ πέρα πρέπει να είναι το power. Σα λέω, το βίντεο γίνεται πριν ακόμη αρχίσω να ασχολούμαι. Εδώ πέρα έχουμε τη σύνδεση USB, είναι το κλασικό καλώδιο με το οποίο συνδέονται περισσότεροι εκτυπωτέ στο PC σα. Οπότε λογικά θα έχετε να το συνδέσετε και την τροφοδοσία. Ακόμη σας λέω, γι' αυτό συγχωρήστε ε, τα λάθη που, που κάνω στο συγκεκριμένο, δεν έχω ιδέα. Είδα κάποια πράγματα εντυπωσιάστηκα και είναι η αρχή. Οπότε με αυτό το πράγμα στα χέρια μου ελπίζω να κάνω μια καλή αρχή. Έχει μέσα αντιστάσεις και λεντάκια, όπως βλέπετε έχει μερικά LED Έχει αντιστάσεις διάφορων τύπων, αν και βλέπω ότι οι περισσότερες είναι ίδιες, ίδιου χρώματος, οπότε πες να είναι ίδιες αντιστάσεις. Έχει αυτό εδώ, το οποίο για να φτιάχνεις ασύρματα project, βάζει τις μπαταρίες και δίνεις τροφοδοσία με αυτό στο Arduino, το οποίο είναι υπερβολικά χρήσιμο. Ε, τι άλλο, έχει καλώδια τα οποία είναι όπως βλέπετε έτοιμα για να κάνουν plug-in στις υποδοχές του Arduino πάνω και στο raster. Αυτό εδώ είναι το raster, ο πίνακας ο οποίος είναι μαγνητικός. Α, είναι αυτοκόλλητο αυτό που πίσω. Αυτό εδώ δείτε, έχει αυτοκόλλητο. Μπορείτε εσεί να το κολλήσετε κάπου σε ένα γραφείο, σε ένα μπάγκο. Η αλήθεια είναι ότι βέβαια είναι λίγο στραβό προ τα πάνω. Αλλά τέλο πάντων, αυτό δεν είναι το raster. Έχει συνδεσμολογίε πάνω στις οποίε φτιάχνουμε διάφορα κυκλώματα. Επίση, έχει περιλαμβάνει το καλώδιο σύνδεση στον υπολογιστή. Έχουμε αυτό που μου άρεσε εμένα ψηφιακέ οθονίτσε. Οι οποίε βέβαια αυτήν είναι στο. ποδαράκι είναι στραβωμένο, αλλά εντάξει, ε, Ψηφιακέ οθονίτσες LED για να φτιάξει διάφορα clock projects. Τι άλλο έχει, Έχει ένα πίνακα LED. Wow, αυτό είναι χρήσιμο! Ε, με αυτόν εδώ μπορεί να φτιάξει διάφορα όμορφα πράγματα όπω να τον κάνει να φωτίζεται σε διάφορα μοτίβα, να τον κάνει ρολόι. Υπάρχουν και μεγαλύτεροι, μεγαλύτεροι από αυτό, αλλά στο συγκεκριμένο πακέτο με 16 ευρώ και τόσα που είχε νομίζω ότι είναι υπέρα αρκετά. Έχει ηχεία. Αυτά είναι ηχιάκια αν δείτε Όπως αυτά που είχαν παλιά τα κουτιά μας για να κάνουν το κλασικό beep από τη μητρική Και διακόπτες Έχουμε ένα ροστάτι και έλεγε ότι θέλω ένα ροστάτι wow. αυτό, Με αυτό ρυθμίζουμε την ένταση διάφορων ηλεκτρικών κυκλωμάτων έχει μέσα πυκνοτές, πυκνοτές είναι όλοι αυτοί, διάφορη ε, του ο καθένα. Έχει. Τι είναι αυτό. Ένα, μια λιχνή LED η οποία προφανώ θα είναι ελεγκτή από ό,τι κατάλαβα για να δίνει σήμα αν λειτουργεί κάτι ή όχι. Και επίση έχει άλλο ένα chipset το οποίο πρέπει να το ψάξω να δω τι είναι. Και ένα τηλεκοντρόλ. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν έχει μέσα αυτό που ήθελα πιο πολύ από όλα. Να έχει ένα χαρτί για να σου λέει ακριβώ τι κάνει το κάθε Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, έχει να πέσει ψάξιμο. Σα ξαναλέω, εάν ξεκινήσετε όπω εγώ, αρχάρι παντελώ χωρί καμία ιδέα, γιατί το συγκεκριμένο πρέπει να έχει και γνώσει, να αποκτήσει μάλλον και γνώσει προγραμματισμού, πέρα από την όρεξη και τη διάθεση που έχει. Εάν είστε αρχάρι, ξαναλέω όπω και εγώ, καλό θα ήταν να πάρετε ένα kit. Να μην πάρετε τα κομμάτια ένα-ένα γιατί δεν ξέρετε τι θα χρειαστείτε. Κάποια από αυτά μπορεί να μην τα χρειαστώ καν. Αλλά και έρχεται τακτοποιημένο σε ένα βαλτσάκι. Υπάρχει και στην Ελλάδα να το ψάξετε και σε καλέ τιμέ. Κάντε ένα Google search, ε, δείτε το. Είναι αρκετά οικονομικό, αρκετά πρακτικό. Ε, Όπω βλέπετε, το βάζετε, το τακτοποιείτε κάπου, το χρησιμοποιείτε. Η φαντασία σα να είναι καλά και μπορείτε να κάνετε άπειρα πράγματα. Ε, επιτέλους, επιτέλους ήρθε στα χέρια μου και είναι η αρχή για να ξεκινήσω κάτι διαφορετικό, κάτι πιο, πώς να το θέσω, λίγο πιο challenging, να αρχίσω να χρησιμοποιώ το μυαλό μου και σε παραπάνω πράγματα πέρα από τη φυσική. Οπότε δείτε, έχει καλές προσφορέ, σας λέω, αυτό από το εξωτερικό, εγώ το πήρα 16 ευρώ, συνέχεια τιμές αυξομοιών, θα το δείτε από 16 έως 18-19 ευρώ. Στα, στην περιγραφή θα σας έχω τα link, αν θέλετε να το πάρετε να ψάξετε κάτι αντίστοιχο και σας ξαναλέω αν ασχοληθείτε πάρτε kit μην ασχοληθείτε μόνο κομμάτι κομμάτι γιατί και εσείς δεν θα ξέρετε τι θα πάρετε α μέσα ωραία αυτό εδώ το επόμενο κομμάτι για να προχωρήσει και το unboxing γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα και τι είναι αυτό εδώ είναι ένας φορτιστής όπως καταλάβατε micro usb επιτέλους το μάθα να το λέω σωστά ε το ο οποίο είναι σχεδιασμένο για πλακέτα Raspberry Pi. Όπως καταλάβατε, έρχεται και έχει και διακόπτη. Κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ γιατί μπορώ να το έχω στην πρίζα συνέχεια και τσακ με το διακόπτη να τον ανοιγοκλίνω, ανοιγοκλίνω το, φορ, το φορτιστή. Μπορώ να φορτίσω και το κινητό. Ο συγκεκριμένο δίνει ε, 2,5 αμπέρ. 5V output 2.500 mAh ή αλλιώς 2.5A Fast Charger Νομίζω θα είναι υπέρ για το Raspberry και με το παραπάνω Μου έχουν πει ότι τα καλύτερα λόγια για το συγκεκριμένο Οπότε μένει να δούμε τη χρήση του Είναι κλασικός φορτιστής το κοιτίο, το κουτί Κοιτίο είναι το κουτί, ναι ε, είναι το κλασικό όπως έρχεται σε αρκετά tablet. Η διαφορά του είναι ότι έχει διακόπτη. Σας ξαναλέω, χρήσιμο και για κινητά και για οτιδήποτε άλλο. Η τιμή του αρκετά οικονομική, νομίζω εκεί μέχρι 3-4 ευρώ. Πάμε να προχωρήσουμε στο επόμενο κουτί. Το επόμενο είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι ένα amplifier, ένα ενισχυτή. Είναι ένα οικονομικό ενισχυτή. Πριν από ένα χρόνο είχα αγοράσει, είχα αγοράσει. Είχα πάρει, αλλά τα επέστρεψα ένα ζεύγο ηχείων, studio monitor, για να τα βάλω πάνω στην κονσόλα. Διαπίστωσα όμω δυστυχώ και γι' αυτό τα επέστρεψα, ότι η κονσόλα μου δεν είχε την ένταση, δεν είχε τη δύναμη να τροφοδοτήσει τα ηχεία και να πάρω ήχο. Έτσι, σκεφτόμουν ότι κάποια στιγμή θέλοντα να κάνω ένα καλύτερο setup, να πάρω καλύτερα ηχεία, θα ήταν χρήσιμο να δοκιμάσω να πάρω έναν ενισχυτή ήχο. Αυτό εδώ είναι. CD, DVD, MP3, Input, Handover, Hi-Fi, Stereo. Είναι ένας ενισχυτής ήχου. Βέβαια το αστείο είναι ότι ρεύμα τροφοδοσία δεν βλέπω. Το οποίο είναι λίγο ηλίθιο. Αλλά για τα λεφτά το έχει 6 ευρώ. Μπροστά βλέπουμε Power, Bass, Volume και Tremble Buttons. Hi-Fi, Stereo, Audio Amplifier. Είναι μέταλλο, Πίσω έχουμε τις υποδοχές για να μπουν τα ηχεία, δεξιά, αριστερό, συν πλήν οι τροφοδοσίες τους. Έχουμε το ρεύμα και το input. Λοιπόν, αυτός πώς λειτουργεί. Βάζω, συνδέω στην κονσόλα, μέσω του input αυτά τα δύο. Και σαν έξοδους έχω αυτά εδώ για τα ηχεία. Το συνδέω στο ρεύμα, και με αυτό μπορείς να κάνεις amplifier και να δώσεις ένταση. Δοκιμαστικό θα είναι, ελπίζω να μην έχω κανένα πρόβλημα. Τώρα το θέμα είναι πρέπει να βρω και τροφοδοσία για αυτό το, πακέτο. Οικονομικό, ήμουν περίεργο πιο πολύ να δω πως λειτουργεί, γιατί το είδα και εντυπωσιάστηκα. Όπως βλέπετε έχει και bracket για να το βιδώσεις, κάπου σε κάποιο τείχο ή σε κάποιο έπιπλο. Κάτι το οποίο το θεωρώ αρκετά χρήσιμο προσωπικά. Αυτό εδώ είναι Hi-Fi Stereo Amplifier Ελπίζω μόνο να δουλέψει. Ελπίζω. Και να μην κάψουμε τίποτα. Ίσως είναι τόσο οικονομικό γιατί δεν έχει τα υπόλοιπα περιφερειακά όπω είναι τα καλώδια. Αλλά εντάξει. Περνάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι αυτό εδώ. Είναι επίση ένα καλώδιο micro USB σε USB το οποίο έχει διακόπτη. Θα σα το ξετυλίξω, δεν ξέρω αν έχει νόημα. On και off. Το οποίο και αυτό το πήρα και για να το συνδέω πάνω σε φορτιστέ, αλλά και σε περίπτωση που το χρειαστώ. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν τέτοια καλώδια. Φαντάζεστε τη χαρά μου και τον εντυπωσιασμό μου, μόλι το διαπίστωσα. Πάει στην άκρη και αυτό. Δεν είναι κάτι τόσο το τρομερό. Και να δούμε τι άλλο έχω μέσα. Το χαρτί προφανώ με το τέτοιο. Δύο πήρα. Έχει και δεύτερο. Wow. Δύο πήρα. Για κάποιο λόγο πήρα δύο καλώδια. Ενδιαφέρον. Και Ακόμη ένα πακέτο. Α, έχει κι άλλο. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, αυτά εδώ ήταν. Ε, τώρα, αυτά εδώ. Α ξεκινήσουμε τα κλασικά. Αυτό εδώ. Να σα δείξω. Α τα πάω αυτά στην άκρη γιατί κολλάνε. Βάω, wow, κολλήσαν κιόλα. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι ψύκτρε για το raspberry αρκετά οικονομικέ. Έχουν αυτοκόλλητο από κάτω με παγωγικό υλικό. Το κολλάσει πάνω σε τρία συγκεκριμένα σημεία στο Raspberry και στην ουσία πετυχαίνει καλύτερη ψήξη. Τώρα η αλήθεια είναι και θα σα δείξω. Αγόρασα από το eBay πρόσφατα αυτό εδώ. Είναι ένα kit το οποίο κάνει ένα ευρώ. Έχει μέσα και τρει ψήκτρε οι οποίε είναι ακριβώ οι ίδιε. Και έχει και ένα ανεμιστηράκι το οποίο μπαίνει συγκεκριμένα πάνω από τη μία την κεντρική ψυχρά του επεξεργαστή και βιδώνει πάνω στη θήκη. Ε, ο Δημήτρη, ο Evergamer, μου είπε ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία είτε το βάλει είτε όχι. Το ίδιο και το αυτό είναι. Και δεν ανεβάζει τόσο τρομερέ θερμοκρασίε όσο λένε. Οπότε τον εμπιστεύομαι σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, το επόμενο πράγμα που αγόρασα ήταν αυτό εδώ είναι αυτό εδώ, να σας δείξω. Αυτό εδώ είναι Raspberry Pi 3, 2 και 1 και 0 GPIO Reference Board. Είναι ένα board το οποίο το βάζεις πάνω στις υποδοχές του Raspberry ανάποδα, να σας το δείξω και από εδώ, από αυτή την πλευρά που είναι η πιο χρήσιμη. Η οποία έχει, σου λέει ακριβώς τι κάνει κάθε υποδοχή. Γιατί όταν έχεις να φτιάξεις κυκλώματα, διάφορα να συνέσεις πάνω, πρέπει να ξέρεις τι κάνει κάθε μία, οπότε έχεις ένα καλό reference για να ξέρεις. Αυτό. Οικονομικό, γύρω στο 1 ευρώ παίζει να κάνει αυτό, αυτό και είναι χρήσιμο. Όπως βλέπετε σας προετοιμάζω για το επόμενο πακέτο και αυτό που αγόρασα μετά είναι δύο pad. Η αλήθεια είναι ότι εγώ από ένα αγόρασα, γιατί έχει δύο, τέλο πάντων, τα οποία κολλάνε. Βασικά κολλάνε υπερβολικά τώρα που το σκέφτομαι για να το βάζεις πάνω στο αμάξι και να κάθεται το κινητό να μην γλιστράει. Η αλήθεια είναι ότι το ένα θα πάει για το αμάξι, το άλλο, να είμαι ειλικρινής, θα πάει πάνω στο γραφείο γιατί το κινητό μου είναι ιδιαίτερα γλιστερό, η επιφάνειά του ή πίσω, οπότε ναι. Και κάπως έτσι θα το unboxing, νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία unboxing που έχω κάνει. Ελπίζω να σας άρεσε και το αποκορύφωμα όλων είναι σίγουρα το kit το οποίο είναι το πιο εντυπωσιακό από όλα, ελπίζω να το βρήκατε εντυπωσιακό και εσείς, και χρήσιμο. Link για όλα θα υπάρχουν στην περιγραφή, ε, θα έχουν κατά πάση πιθανότητα affiliate, να ξέρετε, αν δεν γουστάρετε απλά το βγάζετε και είστε κομπλέ. Αυτά. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing, στο τρίτο unboxing της σειράς φαντάζομαι, αν δεν μεσολαβήσει κάτι άλλο και θα δούμε και άλλα πραγματάκια και το μεγάλο αποκορύφωμα. Να είστε καλά παιδιά και θα τα πούμε στο επόμενο unboxing. Γεια σας.